Καλημέρα σας! Πού είναι το χταπόδι? Πού είναι το χταπόδι? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας και από μένα. Γεια σας, Νόμενε. Καλή Σαρακοστή. Καλώς ήρθες. Καλά την υγεία. Καλές εκπομπές. Το ίδιο και για σένα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ, με όλα τα καλούδια όλα αυτά της θάλασσας. Ό,τι εκλεκτό προσφέρει η θάλασσα. Μπράβο. Ωραίους θαλασσινούς μεζέδες. Μπράβο, μπράβο. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή, πώς επαγγελματίας είσαι, ασχολείσαι με το ψάρι και δεν ασχολείσαι με μένα που ντύθηκα ψάρι για πάρτι σου. Εσύ είσαι, είπαμε το οχταπόδι. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Σε οχταπόδι. Οχταπόδι. Είναι δυνατόν να χτυπάς το οχταπόδι μας έτσι. Λοιπόν. Α, το οχταπόδι το χτυπάνε, σωστό για να μαλακώσει. Ζούμε λοιπόν, σε μια ωραία εποχή. Κάτσε να συστήσουμε στον κόσμο, ρε. Περίμενε. Ακού. Τι πράγμα είναι αυτό με σένα. Ακού. Μισό λεπτό. Καλά λέει η Μπακατσέλου ότι είσαι ασυγκράτητος και ασυμβίβαστος. Ασυγκράτητος, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι εδώ πέρα ο κύριος Θόδωρος. Κακούρης. Ρε, τα ξέρω, περίμενε. Μισό λεπτό. Κοίταξε τον γλώσσα δεν βάζει. Κομπιάζει, ρε παιδί μου, κομπιάζει. Γι' αυτό. Κάτσε, υπάρχει παρουσία. Δεν κομπιάζει. Είναι εδώ πέρα. Έλα, 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 ότι πάρει 100. Με τηλεόραση να μου. Ο οποίο διατηρεί το ηχθιοπολείο. Σταυροδρόμι. Όπου υπάρχει σταυροδρόμι. Όπου υπάρχει σταυροδρόμι. Σε ποια περιοχή, κύριε Θόδωρε? Αχαρνέ. Αχαρνέ. Γέρακα. Γέρακα. Και Πατήσια. Τι μας έφερε σήμερα εδώ? Σας έφερα πάρα πολύ ωραία ψάρια και εν ώψη καθαρών Δευτέρας. Έτσι. Κοιτάξτε πώς τα έχει κανονίσει η φύση. Κατά σύμπτωση σήμερα βγάλανε αητού στα καϊκιά. Που σημαίνει ότι είναι η μέρα των αητών. Αητός ο Θόδωρος. Τι μας έλεγες λοιπόν για τον αητό? Ο αητός ανήκει στα καρχαροειδή. Είναι ένα ψάρι το οποίο λέγεται και σαλάχι. Βεβαίως, όταν το κόψουμε εδώ είναι σαλάχι. Ναι. Όταν το βλέπουμε εδώ πέρα, αητός. Γιατί η όψη του είναι. Αητός. Ναι. Δεν είναι όμως σαλάχι. Η ουρά του είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ο καπιτάνης δεν ήξερε να το φέρω εδώ πέρα και μου την έχει κόψει. Είναι περίπου ένα μέτρο πίσω. Α, έχει και ουρά μάλιστα, ένα μέτρο. Και μάλιστα, όταν πάει εχθρός δίπλα του, με το τίναγμα που κάνει η ουρά, ηλεκτρίζει, βγάζει ρεύμα. Είναι το όπλο του, έτσι. Να σου πω, δεν είναι σαλάχι όμως σαλάχι, γιατί το σαλάχι τα μάτια τα έχει εδώ πάνω. Έχει 200 είδη καρχαροειδής. Αυτό είναι. Τα σαλάκια τα μεγάλα που βλέπουμε δηλαδή στην τηλεόραση δεν είναι το ίδιο. Έχει και μεγάλα. Αυτό είναι μικρό. Ναι, αυτό είναι μικρούλι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε πεσκαντρίτσα. Είναι ένα πολύ άσχημο ψάρι, όμως έχει πολύ ωραία γεύση και πολύ ωραίο μεζέ. Α, η πεσκαντρίτσα κάνει και την καλύτερη σούπα. Την καλύτερη σούπα. Μα έχει τάξει την λοιπόν, μας κάνει θα σούπα. Κάνω, θα σας κάνω. Αλλά... θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το ψάρι. Αυτό το ψάρι κρύβεται στην άμμο. Και βγάζει μόνο. Και βγάζει μόνο έξω αυτό την κεραία. Ραντάρ, ραντάρ. Έτσι. Εδώ λοιπόν αυτό κουνάει αυτή την κεραία και πηγαίνουν τα μικρά ψαράκια όπως εδώ το βλέπετε. Εδώ μερικά ψαράκια ακόμα δεν τα, δεν τα είδα εγώ το πρωί να τα βγάλω. Α, τα έχει μέσα ακόμα. Μέσα θαλάμη. Έχει δύο θαλάμες. Δηλαδή. Η μία εισραίει τα ψαράκια τα μικρά και η δεύτερη που τα περνάει δεύτερο έλεγχο, ας πούμε. Γύρνα τώρα λοιπόν, να το δούμε καλά. Γύρνα το, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γύρνα τώρα. Το αγόρι μου είναι άσχημο, αλλά κάνει πολύ ωραία σούπα. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Οι Ιταλοί, ναι, επειδή ο αστακός είναι ακριβώς, βάζουν πεσκαντρίτσα βάζουν στη σούπα. Βάζουν πεσκαντρίτσα κορμί. Ναι, γιατί κορμί. Έχει ίδιο κρέας. Γιατί ουσιαστικά. Έχει το ίδιο κρέας. Ναι, ναι, ναι. Είναι καταπληκτική. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα θέλω να πω και κάτι. Ότι το σηκώτι, όσοι δεν τρώνε κρέας και είναι χορτοφάγοι και ψαροφάγοι, έρχονται και ζητά το σηκώτι γιατί έχει πάρα πολύ σίδερο. Λοιπόν. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Προσέξτε εδώ. Τώρα εδώ. Έχουμε το θραψαλάκι. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο τραπεζάκι, όχι πολύ ακριβό. Ένα πολύ ωραίο τραπέζι την καθαρό Δευτέρα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το θράψαλο γεμιστό. Ναι, δηλαδή, ναι. Το καθαρίζουμε, κόβουμε το μάτι και βάζουμε σε μια κατσαρόλα κρεμμυδάκι, σκορδάκι, μαϊντανό, ντοματούλα, δυόσμο, δάφνη. Και αφού βράσει, κόβουμε 2-3-4 θραψαλάκια, τα βάζουμε και αυτά μέσα και τσιγαρίζονται. Mm-hmm. Και αφού τσιγαριστούν, βάζουμε λίγο ριζάκι. Μάλιστα. Το έχουμε καθαρίσει αυτό. Αφού βάζουμε το ριζάκι, πιάνουμε και το γεμίζουμε. Όταν το γεμίσουμε, επειδή εδώ δύσκολα κλείνει, δεν θα πάρει πάρα πολύ υλικό, έχουμε καθαρίσει αυτό, το φέρουμε κοντά, αυτό με αυτό. Για και να το φιλικώνουμε, το κουμπώνουμε. Ωραία. Θα δείξουμε εμείς συνταγές πολλές σαρακοστή τέτοιες, πολλές. Βάζουμε μία δοντογλυφίδα. Για να μην φύγει το ριζάκι. Για να μην φύγει το ριζάκι. Και το βάζουμε στην κατσαρόλα. Αυτό βέβαια δεν θέλει νεράκι γιατί θα βγάζει μόνο. Θα βγάλει τα ζουμάκια του, ναι. Έτσι. Ωραία. Και γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος μεζές. Ωραίο είναι αυτό, βέβαια. Βεβαίως. Σήμερα μπορεί να έχει 3-4 ευρώ, την καθαρό Δευτέρα θα διπλασιαστεί η τιμή γιατί οπωσδήποτε θα είναι μεγάλη ζήτηση. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Ό,τι δεν υπάρχει. Θα διπλασιαστεί, λέτε. Βέβαια. Και αυτό οι ξύπνοι μπορούν να ψωνίσουν πιο νωρίς. Ψωνίστε από τώρα. Εδώ τώρα. Ψωνίστε πιο νωρίς, τι περιμένετε. Εάν κάποιο δεν θέλει να πάρει χταπόδι που είναι ακριβό. Μάλιστα. Δεν είναι μωρό χταπόδι. Μπορώ να πάρει το μοσχοχτάποδο. Μοσχοχτάποδο. Το μοσχοχτάποδο μπορεί ο καταναλωτή να το γνωρίσει από μία σειρά βετούζε. Εδώ. Ναι. Βλέπετε. Εδώ έχει μία σειρά βεντούζες, ενώ το χταπόδι έχει δύο.
Έχει δύο. Εντάξει. Μπορεί λοιπόν εδώ να κινηθεί πιο φτηνά. Με το πετάς έτσι να πούμε το ξάδερφο. Τι με το πετάς, μπαμ, στα τέτοια. Το πετάς το σόι. Κάτσε δηλαδή. Ναι. Πρέπει να περάσετε μηνύματα όμως ότι ο βυθός της θάλασσας θέλει προσοχή. Μην πετάμε μπουκάλια, μην πετάμε... Πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Μην πετάμε οτιδήποτε, λάδια και πετρέλαια. Να σου πω τώρα, κάτσε. Μπορώ να σου πω κάτι μισό λεπτό, αν με επιτρέπεις. Κοίταξε, γιατί πολύ ωραία τα λες και πολύ ωραία τα κάνεις τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε μια τράμπα τώρα. Καταλαβες, γιατί εσύ πού πας, μην πας από εκεί, περίμενε, περίμενε, πού πας. Δεν να βάλει, το βάλει στη θέση του. Έτσι. Α, το γυρίσει ανάποδα. Γιατί το πουλάτε έτσι γυρισμένο, δηλαδή. Φαίνεται... Είναι πιο μάτι. Είναι μάτι, δηλαδή. Όπως λέει μια ωραία γυναίκα και πετάει λίγο σκίσιμο στη φούστα. Ναι. Και αυτό θέλει λίγο, ξέρεις τώρα. Έλα. Εάν βρεθείτε σε μια εξοχή, μπορείτε το χταπόδι να το κάνετε πλοκάμια, να το βάλετε σε ένα αλουμινόχαρτο, να το τυλίξετε πολύ καλά. Και αφού το τυλίξετε πολύ καλά, να το βάλετε πάνω στα κάρβουνα. Ή και μέσα στη στάχτη να το χώσετε. Αυτό βράζει μέσα, βράζει. Μέσα στο αλουμινόχαρτο με το ζουμί του. Και παραμένει μαλακό. Και παραμένει μαλακό και μετά, επειδή όταν τα ανοίξεις δεν θα έχει τόσο ωραίο χρώμα, το βγάζεις από το νάιλον και το βάζεις λίγο πάνω στη σκάρα και παίρνει ωραίο χρώμα, ροδοκόκκινο. Ροδοκοκκινίζει. Για να ελκύει το μάτι. Το μάτι και η γλώσσα. Γιατί τρώμε και με τα μάτια, έχουμε πει. Θόδωρε, γρήγορα, πλημμυρίσαμε! Προσέξτε τώρα, πλημμυρίσαμε! Τι είναι τον πάγο, το λες, άντε, ναι. Να είστε καλά. Εδώ έχουμε τους ερώτερους μεζέδες καθαράς Δευτέρας. Ό,τι εδώ τους έχουμε. Θάλασσα. Χρόνια ωραία, πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Κάτσε να πούμε και χρόνια πολλά στον κόσμο, περίμενε. Ρε, τι πράγμα, ρε Μπακατσέλου. Υγεία. Αυτός δεν είναι ψαράς. Το 40ήμερο, αν μπορούμε να νηστέψουμε, να αμορφύνει η υγεία μας. Να καθαρίσει ένα πνοή μας. Είσαι ο πρώτος ψαράς παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, λέω. Δεν υπάρχει δεύτερος. Εγώ τώρα ξεκινάω στα όστρακα και σας λέω λοιπόν. Να αρχίσουμε αν κάποιοι τα μύδια. Το μυδάκι εδώ, για να το βάλουμε στην κατσαρόλα να το κάνουμε αχνιστό. Το πλένουμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά απ' έξω. Να φύγει ο άμμος, μπράβο. Και ένα βουτσάκι, άμα έχεις, ναι. Και βγαίνει και αυτό εδώ πέρα, το βλέπετε. Αυτό εδώ είναι ο αφαλός του, ας το πούμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν φεύγει από εδώ. Αυτό πρέπει να το τραβήξουν έτσι ελαφρώς και να το μπράβο, κόψουν ναι. Τώρα αυτό να μείνει δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι... Και αν μείνει και λίγο άμμος καλό είναι, γιατί παλιά οι γιατροί λέγανε λίγο άμμο να φάει ένα σίδερο το παιδί, όταν λέει λίγο αποσύδερο. Λοιπόν, το πλένουμε πολύ καλά και το βάζουμε στην κατσαρόλα. Ναι. Βάλτε και αυτό, είναι έτοιμο. Όχι, αυτό πρέπει να το έχω πλύνει. Το βάζουμε στην κατσαρόλα. Εγώ που ξέρω τη συνταγή τη δική μου, βάζω κρεμμυδάκι, σκορδάκι, μαϊντανό, αλλά πιο πολύ το άνηθο, είναι πιο αρωματικό. Ναι. Αντί για μαϊντανό, άνηθο. Κι εγώ άνηθο έχω. Λίγο σκορδάκι. Τα βάλουμε στην αρχή έτσι. Λίγο σκορδάκι. Λίγο σκορδάκι, ναι. Δεν έχω τώρα, δεν και πειράζει. Και αφού ανοίξουν αυτά, μέσα το ζουμάκι τη θάλασσα, βάζεις και λίγο νεράκι, γιατί αυτό έχει πολύ αρμύρα. Δηλαδή θάλασσα και βάζεις και λίγο νεράκι μέσα. Το σβήνεις με λίγο ούζο. Εγώ. Εσύ ούζο, εγώ κρασί σήμερα. Εγώ, εσύ ούζο. Εγώ έχω δική μου συνταγή. Ναι, λοιπόν. Και ούζο, αφού αχνιστεί για να κάνω πολύ ωραία σάλτσα. Σάλτσα. Μπορεί να βάλει και λίγο ριγανίτσα μέσα, δεν πειράζει. Είναι ωραία η ριγανίτσα. Έτσι, ταιριάζει. Μπράβο. Και να είναι και γουρτινία. Λοιπόν, αφού βάλει λοιπόν. Τρικάλων έχουμε εδώ εμεί. Άσε τρικάλων δεν είναι. Ωραία, δεν είναι ωραία και τρικάλων. Άκου που σου λέω. Πούδρα, πούδρα, λοιπόν, άκου με που σου λέω. Λοιπόν, αφού το σβήσει λοιπόν για να γίνει πολύ ωραία σάλτσα, αν είσαι δηλαδή και δεν έχει πρόβλημα κιλών όπω εγώ, βάζει λίγο κοφράου και το χτυπά και το κάνει μια σαλτσούλα λε και τρώσει λαδωρή γανιαρνάκι. Ωραίο είναι και αυτό. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι το στρίδι. Ο κόσμος όμως δεν το ξέρει. Λέει, τι είναι αυτό, τι παλιό πετρανάκι. Αυτό εδώ πέρα κρύβεται ένας τρομερός θαλασσινός μεζές. Το σπάς λίγο εδώ πέρα. Βάζεις το μαχαιράκι εδώ. Τι τραβάει αυτά τα φουκαριάρια, ρε παιδιά. Για να όλα να για τον άνθρωπο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ε. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό του βρήκαμε την καρδιά. Το ανοίγουμε. Αυτό ήταν. Μπορούμε αυτό το πράγμα εδώ που βλέπετε να το βάλουμε στο τζάκι μας επάνω και να ψηθεί. Και σκέτο τρώγεται. Και σκέτο τρώγεται. Βέβαια. Βάλει το λεμόνι να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν. Δεν το βλέπω να σηκώνεται, Θόδωρε. Σε πληροφορώ ότι αυτό εδώ βάζει κάτω. Τι λες τώρα. Βάζει κάτω και το κυδόνι και τη γυαλιστερή. Ναι, αλλά δεν το βλέπω να σηκώνεται. Αν είναι φρέσκο, σηκώνεται. Σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να σηκωθεί μπαμπαμ, το πέρασε. Εντάξει, να πούμε τι το πέρασε. Τι το περάσαμε εδώ πέρα. Εδώ πάντως έχουμε γυαλιστερές και κυδόνια δίπλα που τα έχουμε ανοίξει και είναι τέλεια. Να μας δείξεις μόνο λίγο πώς βγάζουν εδώ, πώς καθαρίζουν τις γυαλιστερές και τα κυδόνια. Εδώ, μόνο αυτό το κόλπο να μας πεις. Όταν το ανοίξεις, ναι. Φέρνεις το μαχαίρι από τη μια μεριά από πάνω ακριβώς, ναι, ναι. Γύρω-γύρω.
Εκεί πρέπει να βρεις τον εύρο αυτό για να ανοίξει και εύκολα. Το ανοίγεις. Α, μπράβο. Αυτό ήταν. Εδώ λοιπόν έχει ένα μαυραδάκι. Αυτό το αφαιρούμε, έτσι. Το αφαιρούμε, γιατί είναι, εδώ είναι για καθαρισμό. Με το στομάχι του, ρε παιδί μου, γι' αυτό έχει την ομορφιά του. Όχι, να το φας, δεν παθαίνεις και τίποτα. Δεν παθαίνεις, όχι, δεν παθαίνεις. Θα ρίξει εδώ λεμονάκι, να δούμε, θα σηκωθεί, θα έχουμε έγκαιρση. Μα τα έχετε ζαλίσει εδώ με το. Να δούμε. Μα τα έχετε ζαλίσει τα μαυραδάκια εδώ πέρα με το. Τα μύδια και τα στρίδια μα τα έχετε ζαλίσει με του φακού εδώ πέρα. Βάλε, βάλε εδώ. Αυτό ήταν, αυτό ήταν. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αναλόγως πώς θα πάει. Εβοϊκό είναι αυτά. Έτσι γράφει πάνω η ταμπέλα μας. Ναι, αλλά δώστε σε μένα. Έχουν τα καλύτερα εκεί οι Χαλκιδέοι, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, άγγιμα. Θόδωρε. Πάει ο χρόνος, τέλος. Τι διαφημίσεις, τώρα γίνεται χαμός. Πάτω μου, εσύ. Θα το πάω, περιμένετε. Λίγο πας και τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για 4 ώρες. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τηλεθεατές. Γιατί... Έχουμε ένα δευτερόλεπτο χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος καθόλου. Θα ξαναρθείς. Γιατί είσαι τόσο άγριος, Βαλικάρη. Εγώ μπακατσέλο, εγώ τίποτα. Θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις. Μπορούμε να πούμε κάτι για τις καραβίδες. Πάντως... Θα ξαναρθείς την άλλη εβδομάδα, σου λέω. Έχω ρυθμίσεις από πάνω. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάντως, συγχαρητήρια για την ποιότητα των θαλασσινών που έχετε. Είναι καταπληκτικά. Κάτσε, περίμενε, να χαιρετήσουμε. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε να είσαι καλά, να είσαι καιρός, καλές δουλειές. Και εσείς να είστε καλά και το μήνυμά μου. Το μήνυμά μου είναι πάλι. Το μήνυμά μου είναι. Ομορφιά της ζωής. Κοιτάξτε τι ωραίους θαλασσινούς μαζέδες. Βγείτε έξω στην ύπεθρο. Το έχουν αφήσει και αμυγδαλιές. Αμολύστε αητό. Έτσι. Χαμογελάστε. Να σας πω και κάτι, μαζεύτε και καμιά ελιά που σαπίζουν. Κρίζει. Αλλά οι ελιές απίζουν ένα μου. Μαζεύουν τις ελιές. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα μύδια. Θα βάλω και τη μουστάρδα μου και το κρασί μου. Όταν επανέλθουμε θα έχουμε έτοιμα και τα μύδια. Λοιπόν, και θα φύγαμε, σας πω εν συντομία τη συνταγή πώς τα έχω κάνει. Φύγαμε. Είναι έτοιμα τα μύδια, ανοίξανε. Αχ, ξαδερφάκο μου, τι έπαθες εσύ. Αχ, 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 αχ. Κρίμα από το Θεό, κρίμα. Και θα πάω στο όμορφο νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Τι χταπόδεις εσύ, βρε παιδί μου. Κάνε φοβερή στολή πάντως αυτή, πλάκα-πλάκα. Αλήθεια, πραγματικά ωραία στολή. Λοιπόν, φιλενάδα μου, να ξαναπούμε καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά, εντάξει, έχουμε απόκριες, έχουμε καθαρά Δευτέρα, όλα καλά, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, μέρες που είναι, να μην στεναχωριέστε για τίποτα, να μην αγχώνεστε και φυσικά να φάτε πάρα πολύ καλά. Θα σας δείξει Ντίνα κιόλας πράγματα διάφορα, αφού σας πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ το Big Store, τα καταστήματα, bigstore.gr και την πολύ ωραία στολή. Πολύ θα βάλω κι άλλη στολή μετά, θα αλλάξω. Α, ναι. Μου έχουν στείλει πολύ ωραίες στολές. Αλήθεια, ναι. Ωραία. Και φυσικά να πούμε, αγαπημένη μου Ντίνα, ότι μας στέλνετε τα mail σας, practors@papakistar.gr, περιμένουμε πολλά και διάφορα. Μπείτε και στο www.star.gr να δείτε τα χθεσινά και τα προχθεσινά που ήταν πραγματικά υπέροχα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι έχουμε διαγωνισμό today, λίγη η προθεσμία. Για λίγη ώρα ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε ένα περίφημο πενθήμερο, ένα πανέμορφο πενθήμερο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο πόδι εκεί της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία, στην παραλία της Ελιάς. Υπάρχει ένα ωραίο ξενοδοχείο, λέγεται Αθηνά Palace Village, και θα πάτε για 4 διανυκτερεύσεις, 5 μέρες θα μείνετε εκεί, ο τυχερός ή η τυχερή, ο οποίος σε πολύ λίγη ώρα θα ξέρει ποιος είναι. Γιατί είπαμε ότι εκεί κατά το τέλος της εκπομπής, πάνω από τα κεφάλια μας εδώ πέρα με την Τίνα, θα περάσει το όνομα του νικητή, θα επικοινωνήσουν εδώ πέρα οι συνεργάτες μαζί σας και φυσικά μετά τις απόκρισεις εσείς, όπου το επιθυμείστε, θα πάτε να περάσετε τις πολύ ωραίες διακοπούλες σας, τις μίνι αυτές διακοπές σας. Προλαβαίνετε ακόμη λοιπόν. Προλαβαίνετε. Γρήγορα για μήνυμα. Ντινάκι μου. Θανάση μου. Ποιο σόι θα φάμε τώρα από αυτά. Τα μύδια. Λοιπόν, επειδή εκκρεμεί η συνταγή με τα μύδια που δεν την κάναμε. Δεν θα περάσει κάρτα για τα μύδια, θα σας πω εγώ, είναι 3 υλικά ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να δείτε την τεχνική. Να έχουμε την κάρτα όμως, να έχουμε την κάρτα για τις γαρίδες και μετά εδώ ταυτόχρονα γαρίδες με σάλτσα ούζου και μέλι και μύδια με μουστάρδα και κρασί λεύκο. Βάραμε να μαλακώσω, βάρα στην πλάτη. Να μαλακώσω.
Γαρίδες με μέλι και δεντρολίβανο. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 12 μεγάλες γαρίδες, 1,5 σφινάκι ούζο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1,5 κουταλιά της σούπας μέλι θυμαρίσιο, 2 κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κουταλιά της σούπας ξερό, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους γλυκάνισου, 1 κουταλάκι του γλυκού περτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, αλάτι πιπέρι. Να σου πω, Τίνα, δεν ήξερα ότι μπορούμε να βάλουμε... Τι, δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο, με συγχωρείς, στο ψάρι. Ξέρεις, το έχουμε συνδυάσει πολύ με το... Α, ωραία το δεντρολίβανο. Πολλές φορές, όταν ψήνουμε και ψάρια στη σχάρα, ναι, να βάλεις την κοιλιά, την ανοίξεις και βάλεις μέσα, ναι, ένα κομμάτι, ναι, δεντρολίβανο. Ναι, έχω φάει, δίκιο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη συνταγή. Θα βάλω λίγο τις γαρίδες 2 λεπτά να μαριναριστούν. Εσείς στο σπίτι σας θα το κάνετε όμως αυτό οπωσδήποτε μία ωρίτσα πριν. Δεν θέλει παραπάνω, γιατί το ούζο είναι ένα αλκοόλ που θα αρχίσει να τρώει την ψύχα, δηλαδή θα γίνει αποσύνθεση. Οπότε μία ώρα είναι ό,τι φτάνει, ό,τι πρέπει. Ναι. Λοιπόν, θα τις βάλω 2 λεπτά εγώ να μαριναριστούν. Και ταυτόχρονα θα σας πάω λίγο στα μύδια σήμερα. Θέλω λίγο την προσοχή σας για να έχετε και τις δύο συνταγές. Δίνα, άμα δεν μας αρέσει το ούζο, βάζουμε κρασί, βάζουμε αν θέλουμε. Ένα κρασάκι λευκό, ναι, ή ένα κρασάκι γλυκό. Ή τσιπουράκι, ας πούμε, που δεν έχει γλυκάνισο. Απλά το ούζο, όπως μετά περνάει από θερμότητα, θα δεις, δεν φαίνεται καθόλου. Απλά μένει μόνο το άρωμα. Ωραία, η αλήθεια είναι ότι μένει το άρωμα του γλυκάνισου, γιατί εγώ δουλεύω με γλυκάνισο σήμερα. Λοιπόν, ούζο, ελαιόλαδο, γλυκάνισο για να ξαναβρούμε πάλι το ούζο που βάλαμε. Και όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, ο γλυκάνισος μαζί με το δεντρολίβανο πάει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Κάντε αυτή τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Μη φοβάστε το μέλι, η ομορφιά είναι το μέλι. Δεν θα σας γίνει γλυκό, απλά θα καραμελώσουν όμορφα όπως πρέπει οι γαρίδες. Βάλαμε και λίγο πελτέ. Άμα μπορείτε και έχετε φτιάχνετε μόνοι σας πελτέ, ακόμη καλύτερα, διαφορετικά ο πελτές που βρίσκεται στην αγορά είναι ό,τι πρέπει. Θα αρχίσει να μαλακώσει λίγο εδώ τη γαρίδα, θα δώσει τη γεύση που πρέπει. Θα μου τα αφήσετε εσείς μία ωρίτσα το πολύ. Εγώ θα τα αφήσω μόνο για 2 λεπτά. Θέλω μία ώρα, λες. Είναι καλό ένα μισάωρο, αλλά και μία ώρα είναι ό,τι πρέπει. Σε αυτό το μισάωράκι βάλτε μέσα και το δεντρολίβανο να πάρει τα αρώματα. Βγάζω το γάντι αυτό και τηλερώθηκα. Θα ξαναβάλω μετά για να σας ανοίξω, να σας καθαρίσω μια γαρίδα, να σας δείξω αυτό το εντεράκι που το λέμε πολλές φορές ότι είναι στη ράχη και πρέπει να βγαίνει, γιατί είναι δύσπεπτο και μυρίζει λίγο άσχημα όταν ψήνεται. Όχι ότι αν το φάτε θα πάθετε κάτι, αλλά πώς είναι το σωστό. Ναι. Λοιπόν, ελάτε λίγο μαζί μου εδώ τώρα, Θανάση, κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω πάντα. Είμαστε τα μύδια... Έχω 4 μάτια καταρχήν, δεν βλέπεις σήμερα. Μην υπολογίσετε. Ναι, σήμερα μπορείς να βλέπεις βεβαίως. Έχει 4 μάτια, παιδιά, ο Θανάση σήμερα. Άρα δεν του ξεφεύγει τίποτα. Τίποτα. Μην μου υπολογίσετε το χρόνο που πέρασε με το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ είχα αποσύρει την κατσαρόλα με τη φωτιά. Φτάνουν τα αμύδια, λογικά, από τη στιγμή που τα βάζετε μέσα και σκεπάζετε με την κατσαρόλα, ανοίγουν σε 5 λεπτά το πολύ. Ό,τι δεν ανοίξει, το πετάμε, γιατί σημαίνει ότι ήταν ψόφιο. Λοιπόν, σε αυτή εδώ τη φάση που έχει βγάλει αυτό το ωραίο το ζουμάκι, ανάβετε, βάζετε δυνατά τη θερμοκρασία. Βάζετε λίγο το κρασάκι. Αυτό είναι το κρασάκι που θα κάνει τη σάλτσα. Μπόλικο πιπεράκι, αν έχετε και πιπέρια με διάφορα χρώματα, καλύτερα ακόμη θα γίνει. Να βάλω και το μαυροπίπερο, έτσι, που είναι πολύ ωραίο. Μην μου βάλετε αλάτι, δεν θέλει αλάτι. Μην ξεχνάτε ότι θα δουλέψουμε με τη μουστάρδα. Βάλετε εδώ μέσα, έτσι, τη μουστάρδα. Όλα μαζί. Ανοιχτή την κατσαρόλα σε δυνατή θερμοκρασία για να φεύγουν τα αλκοόλ από το κρασί και να πήξει η σάλτσα. Όσο μπορείτε λοιπόν πιο δυνατά, και μπορείτε να βάλετε ό,τι άρωμα θέλετε. Το χταπόδι. Σπάει η καρδιά μου τώρα που σε βλέπω να τα κάνεις. Τι να κάνω. Σπάει η καρδιά μου. Πιο αστείο από όλα είναι, θα δοκιμάσω κιόλας στο τέλος. Ντροπή. Το θέμα είναι ότι όταν κάνουμε χταπόδι, γιατί θα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα στο χταπόδι. Δεν θα κάνουμε σήμερα χταπόδι. Όχι, φοβήθηκες. Μην δω το αδερφάκι μου στην κατσαρόλα. Ναι, δεν κάνουμε χταπόδι. Σήμερα θα διαμαρτυρηθώ. Όχι, όχι, μη στεναχωριέσαι. Θα κάνουμε απεργία. Αλλά θα κάνουμε συνταγές με χταπόδι φοβερές. Έβαλα άνηθο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο άνηθος εδώ με το κρασάκι. Τα αφήνω 2 λεπτά να φύγει το αλκοόλ σε μια ωραία πιατέλα. Ένα-ένα το μύδι, το ζουμάκι είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε στις γαρίδες μας. Εδώ.
Λοιπόν, εσείς... παρακολουθείτε κυρίες, γιατί είναι και αφροδισιακά τα φαγητά. Έτσι, αυτά. Να το βάλω εγώ από εδώ να κάνουμε γρήγορα. Εντάξει, τονώνεται και το ερωτικό ενδιαφέρον του συζύγου, έτσι, του συντρόφου. Ξέρετε, οι πιτσιρικάδες, ας πούμε, πώς λένε μια γυναίκα η οποία είναι πολύ σουρτούκα, που γυρνάει πολύ και έτσι έχει. Όταν λες οι πιτσιρικάδες, εννοείς η νέα γενιά. Η γη σου, ρε παιδί μου, τώρα που είναι έφηβη. Ξέρετε πώς τη λένε. Η νέα γενιά. Ναι. Παύλο, η νέα γενιά. Η νέα γενιά. Γυναίκα χταπόδι. Αυτό τι σημαίνει, ότι διότι αυτή η γυναίκα δεν πιάνεται με τίποτα. Όχι, απλό είναι τα πλοκάμια της παντού, καταλαβες. Λοιπόν, λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Τι λέμε, όπως είναι εδώ, εσείς όμως θυμάστε, το αφήσαμε ένα μισάωράκι. Έτσι. Θα καραμελώσουν. Η γαρίδα σας τα έχω ξαναπεί. Δεν θέλει πολύ, πολύ ψήσιμο, γιατί στεγνώνει. Θα δείτε αυτό σε δύο λεπτά πώς θα καραμελώσει με τη σάλτσα, με το μέλι του. Και για να γίνει και τραγανή, μου βάλετε λίγη φυγανιά. Το τι μεζές εξαιρετικός είναι, δεν σας λέω τίποτα. Από τους αγαπημένους μου μεζέδες, τους πολύ εύκολους. Τη στιγμή όμως, θα το φτιάξετε την ώρα που το σερβίρετε αυτό. Πιπεράκι, μαύρο πίπερο. Έτσι δυναμού. Εδώ. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα που το σκεφτόμουν από πριν που μιλούσαμε για το θέμα αυτό. Ναι. Τι θα κάνεις όταν. Πίβα. Ναι, όταν μεγαλώσω. Όχι όταν μεγαλώσεις. Ναι, όταν μεγαλώσεις πολύ. Πόσο πολύ δηλαδή. Τι θα κάνεις όταν οι γη σου πάψουν να είναι. Τι? Να σε έχουν ως επίκεντρο ενδιαφέροντες. Λογικό δεν είναι. Τι να πει. Ναι, τι λογικό είναι, αλλά τώρα μου το παίζει και ντίβα, α πούμε, κατάλαβες. Όταν θα πάψουν να ασχολούνται, δηλαδή όταν θα έχουν τις γυναίκες τους κτλ. Πώς θα είσαι. Τι να κάνω, θα το ζήσω κι αυτό. Αχ, Θανάση μου, θα είμαι καλή πεθερά με την κάνω. Εγώ χρυσοχέρα είμαι, δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον να μαγειρεύω στις νύφες, ξέρεις, κάτι ναι, είναι γι' αυτό. Όπου κόντρα με τις νύφες που θα έχεις τρομερή. Όχι, ρε. Σκέψου να πάρεις καμιά νύφη, σεφ. Μακάρι. Καταστροφή. Αχ, να το ζήσω αυτό, Θανάση. Καλά, μωρέ, δεν παντρεύονται και αύριο η γη μου, σταμάτα πια. Γιατί αύριο σε 10-15 χρόνια που θα παντρευτούν, μικρή είστε θα ακόμα δούμε. Εσύ τώρα. Γίνεσαι τώρα γιαγιά εσύ ούτως. Γίνομαι γιαγιά τώρα εγώ, πρέπει. Αυτό είναι το πράγμα να γίνεις γιαγιά. Μα γίνομαι γιαγιά. Εντάξει. Κακά τα ψέματα. Είσαι πολύ νέα ακόμα. Αυτό εδώ το ζουμάκι το βλέπετε έτσι, αυτό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό ήτανε. Είδατε πως καραμέλωσε όμορφα επειδή βάλαμε το μέλι. Είστε έτοιμοι. Είδατε τι γρήγορη μεζέδες. Ρίξτε εδώ. Τι. Έλα, Ντινάκι μου. Μη σε κάψω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αγαπημένος μεζές. Μπράβο, αυτή είναι και έτσι πολύ ωραία. Και γράφει ωραία το δεντρολίβανο. Έτσι. Συνδυαστικά το δεντρολίβανο με το γλυκάνισο είναι ομορφιά Παρίσια. Πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τα σβήνω αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω δύο λεπτά. Τα πόδικτα ποδάκι. Κάνω πλάνο. Τα πόδικτα ποδάκι. Κάνω πόζα. Λοιπόν. Φιλινάδα. Δύο λεπτά να πω μια ιστορία για τα κεφάλια. Ναι. Αυτά τα κεφάλια, είδατε, εγώ δεν τα χρησιμοποίησα σήμερα. Θα τα βγάλετε και θα τα βάλετε μαζί με λίγο λαδάκι. Και μόλις τσιγαριστούν, σοταριστούν αυτά, θα ρίξετε ένα φλιτζάνι ή δύο νερό. Και θα κάνετε ένα ζωμό. Μετά θα τα πιέσετε καλά από το σουρωτήρι και αυτό που θα, το ζουμάκι που θα βγει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για σάλτσες για ψάρια, είτε να το βάλετε μέσα εδώ στα καραμελωμένα τις γαρίδες που έκανα εγώ, να σας κάνει λίγη σάλτσα. Είναι η ίδια συνταγή όπως σας την έκανα σήμερα, μόνο προσθέτε και το ζουμάκι και να έχει λίγο ζουμάκι. Εμένα μου αρέσουν έτσι που είναι, γιατί έρχονται και γίνονται ωραίες, καραμελώνουν. Και είναι τραγανές. Έρχεται και η φρυγανιά και γράφει το μέλι και καραμελώνει. Αλλά λέμε μια άλλη εκδοχή, αν θέλετε. Μέσα στην αμαρτία μας έχεις τώρα εδώ πέρα. Και είμαι και χταπόδι ντυμένος και δεν μπορώ να φάω τώρα. Το χταπόδι θα φάει το χταπόδι γαρίδα. Τρώει γαρίδα. Δεν τρώει, όχι. Για δώσ' μου λίγο το μαχαίρι να δείξω κάτι. Ναι, το μικρό ή το μεγάλο. Το μικρό. Εσύ χταπόδι. Εσύ χταπόδι. Λοιπόν, εδώ είναι το εντεράκι, το εντεράκι που σας είπα. Εδώ. Βλέπετε? Να, αυτό εδώ είναι. Βάλτε το χεράκι σας, έτσι, και θα το τραβήξετε. Και για μεγαλύτερη ευκολία, αυτό το είχαμε κάνει στις γαρίδες που έφτιαξα εγώ. Ανοίγετε τη ράχη μέχρι κάτω. Το έχουμε ξανακάνει δύναμη αυτό, μην αγχώνεσαι. Λέω, μπορεί να υπήρχε κάποιος τότε που δεν που το έχει δει. Ναι, να κερδίσουμε έβλεπε. Ένα τηλεθεατή ναι, ακόμα. Που δεν το νομίζω, αλλά έχεις λέμε. Και ένα τηλεθεατή να κερδίσουμε είναι πολύ σημαντικό. Ένας ακόμη είναι δικός μας. Ναι, ένας ακόμα που δεν θα καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως, έτσι που συγκεκριμένος να πω ότι καταλάβεις. Να μην μέχρι το τέλος να τον πείτε να βγάλει και τις, λοιπόν, τις μάσκες του. Κυρία Μπακατσέλου. Πού πάμε?
Κυρία Μπαγκατσέλου, στο Βρόντο μιλάτε, δεν ακούω τίποτα. Μου τα ξαναπείτε, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε, Ντίνα, μου θυμάσαι που είχαμε πάει στην Αργαλαστή. Εκεί πέρα στο λιμάνι κάτω. Πουγιστά. Στον Κάλαμο. Mm-hmm. Με τα ωραία, το ωραίο το λιμανάκι που είχαμε ανεβεί σε ένα καΐκι. Mm-hmm. Θυμάσαι πώς το λέγανε τον τύπο? Όχι. Μάκης. Κουτλούκας το επώνυμο. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Το Κουτλούκας δεν θυμάμαι, με το πει Χριστιανά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και εκεί πέρα είχαμε, μου δείξει πώς ψαρεύουν, ρίξαμε τα δίχτυα, τα παραγάδια. Ψάρεψες κι εσύ? Βγάλαμε καραβιδούλες και εκεί πέρα, κατάλαβες. Και μαρίδα είχαμε βγάλει, δεν θυμάμαι τι άλλο είχαμε βγάλει. Θα δούμε τώρα. Και τα φτιάξαμε πάνω με ωραίο γκαζάκι. Επιτόπου. Επιτόπου σου λέω. Και είναι και πολύ ωραίο το περιβάλλον εκεί πέρα, ομορφιές. Άρα Ελλάδα, τι ωραία που είσαι. Για να δούμε, βρε χταποδάκι, τι έχεις κάνει. Τι ωραία που είσαι. Για να δούμε. Τι χταποδάκι. Έχει μια πολύ γλυκιά μελαγχολία, ξέρετε. Ειδικά όταν είσαι στο Πήλιο, όταν είσαι στον Κάλαμο, ο οποίος είναι το Ιππήνιο της Αργαλαστής, και ετοιμάζεις να ψαρέψεις. Έρημο το τοπίο, αλλά πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό. Είμαστε εδώ πέρα, πάμε να βρούμε το φίλο μας το Μάκη, θα ψαρέψουμε, ξέρετε. Γάβρο, σαρδέλα, μαρίδα, μπάφες, καραβίδες, ό,τι πιάνουν. Παραδοσιακά, με δίχτυ και μετά θα τα τηγανίσουμε. Γιατί κινήστηκε πράκτορες είμαστε. Μάκη! Πού είσαι ρε Μάκη! Άλλος για τη βάρκα! Θάλασσα κι αρμυρό νερό. Έλα φίλε, μη συγχωρείς να μου. Εντάξει. Αλλά πάμε. Καλά. Έλα στη τέχνης. Πού πήγε το δείχτη? Πού πήγε το δίχτυ? Πώς το λένε αυτό που κάνεις τώρα? Ρίχνεις το δίχτυ? Καλάρισμα. Καλάρισμα. Οργανωμένα πράγματα. Κάνουμε καλάρισμα εδώ πέρα με το φίλο τον Μάκη. Καλάρισμα τι σημαίνει? Πετάμε το δίχτυ μέσα. Ρίχνουμε το δίχτυ. Πώς το δίχτυ θα ρίξουμε? Κάνε 100 μέτρα. Όχι. 100 μέτρα δίχτυ. Την πλώρη τους να ρένεις θαλάσσο. Μάκη, αδερφέ μου. Κάτι πιάσαμε εδώ πέρα, βλέπω. Εντάξει. Ναι, καλύτερα. Λίγο καραβίδα. Καραβιδούλα, αυτά είναι αυγά. Αυγά, ναι. Αυτά, Μάκη, τρώγονται και ομά. Τρώγονται, ναι. Τρώγονται ομά, δεν παθαίνεις τίποτα άμα τα φας. Λοιπόν, έχουμε πάρει τηγάνι εδώ πέρα ειδικό, λαδάκι έχουμε, απ' όλα έχουμε. Είμαστε παραλία Πελιάς. Πελιάν, Πελιάς. Πελιάν, όχι Πελιάς, όχι βρήκα τον Πελιάν. Πελιάν, παραλία. Ιδηλιακά όλα, είπαμε γλυκιά μελαγχολία φθινοπορεινή εδώ πέρα με το φίλο μας το Μάκη. Πόσα χρόνια έχεις ψαράς, Μάκη? Κοίτα. 10-15. 15. Είσαι και μικρός, πόσο είσαι, 35, δεν είσαι παραπάνω. 31. 31. Α, είσαι από μικρός στην βιο πάλι, είσαι πολύ. Λοιπόν, κράτα λίγο ρε Μάκη. Αναπτήρα έχουμε? Ούτε αναπτήρα δεν έχουμε. Λαδάκι εδώ πέρα πιλιορίτικο. Εντάξει. Ελαιόλαδον, αγαπημένο, αγιασμένος τόπος, το Πήλιο. Φωτιά, φωτιά. Τι έχουμε εδώ πέρα, μαριδούλα? Έχουμε μαριδούλα και λίγο καραβίδα. Μαριδούλα, κυρίες και κύριοι, μαρίδα, βλέπετε. Και καραβιδούλα, η οποία είπαμε ότι είναι και σε φάση αναπαραγωγής. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι αυγά. Καραβίδας, φτιάχνουν κάτι με τα αυγά της καραβίδας? Όχι, ε. Όχι. Να τα ρίξεις τα αυγά. Πώς κοκκινήσαν τα αυγουλάκια. Αυτά είναι και αφροδισιακά, Μάκη, ε. Ναι, ναι. Πάντα με θλίβει καθαρά Δευτέρα. Τρώμε συνέχεια ψάρια, χαλβάδες. Και λαγάνα. Λαγάνα. Πρέπει να φάει το στράτευμα λαγανά. Φωνάξτε το φούρναρι. Βα! Βα! Πήγε ρε! Πήγε ρε επιτέλους! Πήγε ρε επιτέλους! Λοιπόν, καταγγέλουμε την Τίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι. Ο Ναπολέον και ο... Πώς σε λένε εσένα? Ο Σιμάκη.
Στο μικρό, όπως σε λένε. Ασημάκι. Έτσι, ασυμφωνάζουμε. Έτσι, συμφωνάζουν. Τώρα που είσαι μωρό. Σαν μωρό, έτσι, συμφωνάζουν. Έλα, σε φτιάξω λίγο, Λοιπόν, καταγγέλουμε την Τίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι. Με συγχωρείτε, κύριε Βοτσκάνη. Καταγγέλουμε την Τίνα Νικολάου. Διότι δεν έχει ντυθεί σήμερα. Εγώ με τον Ασημάκι έχουμε. Εσύ δεν χρειάζεται να ντυθεί ούτω ή άλλω. Γιατί πάντα είσαι σεφ. Καταλαβες, ό,τι και να φορέσει, σεφ θα είσαι. Αυτό σου λέω. Αυτό. Υπερισχύει η ιδιότητα. Δεν φτάναν τα καρναβάλια τα δικά σα, φέρατε και από έξω. Ρε Ασημάκι. Λοιπόν, τι θα φτιάξει Ασημάκι γίγαντα, τεράστιε. Καλά, ε. Λαγάνα τρομερή. Ασημάκι. Δεν το πιστεύετε δηλαδή. Δεν το πιστεύετε. Τέτοια λαγάνα. Μήπως έχουμε τη συνταγή και την καλύτερη λαγάνα της Αθήνας. Να πω της Ελλάδας. Της Ελλάδας, γιατί. Της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Μήπως σε λίγο εδώ την καλύτερη συνταγή για λαγάνα. Βάλε την κόψω, σε παρακαλώ. Βάλε την κόψω. Βάλε την κόψω. Φουρναρί. Να βοηθήσω. Κόψω τον, έλα. Ετοιμάσου, φουρναρί. Σταματήστε, κυρίες και κύριοι, να στέλνετε μηνύματα, διότι ο διαγωνισμός έληξε. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχω τη χαρά να ανακοινώσω το όνομα του νικητή. Λοιπόν. Τι έγινε. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς πιάνει τη λαγάνα. Εγώ θα μείνω εδώ και θα παρακολουθώ το θέαμα. Ευχαριστώ. Ωραία. Τι τιμή και αυτή να μας παρακολουθεί ένας Ναπολέωνς, Ασημάκη. Τι λες, μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή. Όπως μεγάλη ημέρα. Μεγάλη μας τιμή, όπως και μεγάλη μέρα. Λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε την ωραιότερη λαγάνα που έχετε φάει ποτέ σας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε την κάρτα και μετά εδώ. Λαγάνα. Λαγάνα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια σκληρό αλεύρι, 1 λίτρο νερό, 40 γραμμάρια αλάτι, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια μαγιάνοπι ή ξερί, σουσάμι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη λαγάνα. Ασημάκη, ήρθε η ώρα τώρα να μας δείξεις Ασημάκη τι κάνεις. Ασημάκη ξεκινάει τη δουλειά του. Ναπολέων, βλέπεις. Κάνε τον Ναπολέον, κάνε τη δουλειά σου. Εξαιρετική λαγάνα σας. Ξεκινάμε με το αλευράκι μας. Και πολύ ωραίος και ο χαλβάς εδώ βλέπω. Γίνεται λαγάνα χωρίς χαλβάς. Λοιπόν, πάμε. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις και αλεύρι σκληρό. Για να δώσουμε. Έβαλες όμως πιο πολύ αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα άζυμο ψωμί, όσο γίνεται πιο άζυμο. Γιατί η θεωρία της λαγάνας έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Εδώ τι έβαλες τώρα. Εδώ έβαλα ζαχαρίτσα. Βάζουμε το αλατάκι μας. Βάζεις ίδια ποσότητα ζάχαρη και αλάτι. 2%. 2% αλάτι, 2% ζάχαρη. Ωραία. Θα ανακατεύουμε λίγο. Mm. Τη μαγιά. Τη μαγιά μας θα τη ρίξουμε και αυτήν αμέσα, αφού την τρίψουμε λίγο. Mm. Δεν θες χλιαρό νερό και τέτοια. Δεν θέλω χλιαρό νερό, δεν μας ενδιαφέρει η λαγάνα μας να φουσκώσει πάρα πολύ. Ναι, μα δεν φουσκώνει. Αυτό δεν είναι το ωραίο με τη λαγάνα. Ίσα-ίσα να δημιουργηθούν κυψέλες μέσα για να μπορέσει να τραβήξει οξυγόνο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλει ζύμωμα καλό. Πολύ νόστιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Ασημάκι, μπράβο, συγχαρητήρια. Σας παρακολουθώ. Μας παρακολουθείς. Μας βλέπεις καλά. Κουκου. Εξαιρετικά, κύριε Νικολάου, λοιπόν, εξαιρετικά. Χάσαμε ένα στάδιο. Ρίξαμε μέσα τη μαγιά μας αφού την τρίψαμε. Έχετε χάσει το μυαλό. Ρίξαμε το αλευράκι μας. Ναι. Το νεράκι μας. Και τώρα σιγά-σιγά αρχίζουμε και τη ζυμώνουμε. Νερό ποσότητα δώσαμε στην κάρτα. Ναι, πρέπει να έχουμε δώσει. Ωραία. Ωραιότατα. Και ξεκινάμε το ζύμωμα. Όταν. Ζυμώνεται στο χέρι. Ζυμώνεται. Μπορούμε το να το ζυμώσουμε. Στο ζυμωτήριο, Ναι. Το ξέρω ότι εσείς το ζυμώνετε στο ζυμωτήριο. Είναι λογικό. Αλλά μπορεί. Λέω στο σπίτι. Είναι ένα από τα πιο αντιαγχολικά ψωμιά.
Πώς το δηλαδή, πες, πώς το πες. Αγχολητικά. Αντιαγχολητικά είπε. Αγχολητικά. Είναι ότι δεν χρειάζεται. Δεν αγχολητικά θέλουμε... ήθελα να πει ότι ξέρει τι λέει και αυτό. Δεν θέλουμε. Όχι, ξέρει γιατί το λέει, να σου πω. Γιατί δεν χρειάζεται να φουσκώσει εδώ. Δεν θέλουμε, ναι, δεν θέλουμε να πιάσουμε όγκο. Θέλουμε να το ζυμώσουμε μεν καλά, αλλά δεν θέλουμε να πιάσουμε όγκο. Άρα λοιπόν, αυτό εμένα ξέρει που με πάει. Με πάει στην ιστορία ότι μπορώ να ζυμώσω πιο, σε πιο λίγο χρόνο από το κανονικό ψωμί. Ή δεν το λέω καλά. Όχι, δεν το λες καλά. Το ζύμωμα πρέπει να γίνεται κανονικότατα. Ναι, ναι. Για να μην μας λαστιχάρει η λαγάνα, δηλαδή να μην μας γίνεται τσίχλα. Λαστιχωτή, ναι, ναι, ναι. Λαστιχάρι, συνήθως... κύριε Ασημάκη, λαστιχάρι. Τι εκφράσεις είναι αυτές. Λαστιχάρι. Να μην μας, τι κάνει... διαβάζει ο Ναπολέοντας. Λαστιχάρι. Διαβάζει ο Ναπολέοντας. Τι να διαβάζει ο Ναπολέοντας. Την κουζίνα της μαμάς. Ο Ναπολέοντας, παιδιά, έτσι. Σου πάει πολύ αυτή η στολή. Ακούς. Ου, προσδίδει ένα κύριο. Τι θες από μένα, λίγο νεράκι θα ήθελα. Ό,τι θες, εδώ σου έχω και το νεράκι σου, ό,τι θες. Εδώ μέσα έχει λαγάνα, κυρία Νικολάου. Όχι, έχει άλλα ψωμιά όμως. Λαγάνα ρώτησε, κυρία Νικολάου, όχι αν έχει άλλα ψωμιά. Ναπολέοντο, μη με μαλώνεις. Α, προσθέτεις. Πες τώρα, γιατί προσθέτουμε νεράκι. Γιατί υπάρχουν αλεύρια τα οποία τραβάνε περισσότερο νερό. Οπότε μην το φοβάστε. Αν βλέπετε εσείς και θέλει το νεράκι. Ναι, υπάρχουν αλεύρια που δεν θέλουν να έχουν υγρασία μέσα και δεν χρειάζονται περισσότερο νερό. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ζύμη που να είναι πώς. Αυτό θέλω να μου πει. Ζύμη καταλάβω. Ψωμιού, καθαρά. Ωραία. Ζύμη ψωμιού. Ζύμη ψωμιού. Αυτό βάκετε στο μυαλό σας εσείς, έτσι. Ούτε μαλακό. Δεν μια άλλη ζύμη. Ούτε μαλακό. Απλά να ούτε... είναι διεύπλαστη αυτή η ζύμη, μπράβο, ωραία, μπράβο, του ψωμιού. Το καλό μυστικό μια λαγάνα καλή. Είναι πέρα από την αγάπη που έχεις για αυτή που κάνεις. Την έχουμε αυτή, αλλά πες το άλλο τώρα που δεν το έχουμε. Το άλλο μυστικό είναι να προσθέσεις μέσα προζύμι. Προζύμι φυσικό, το οποίο φτιάχνουμε μόνο εμείς στο φούρνο. Στο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Γιατί? Γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό. Μιλάς για το προζύμι που φτιάχνουμε με το βασιλικό και αυτό. Με το βασιλικό. Κάποια στιγμή μια που θα με ξανακαλέσετε. Οπωσδήποτε θα μας το κάνεις. Θα έρθουμε και θα το φτιάξουμε. Έχεις κρατήσει όμως πρέπει να έχουμε βασιλικό από το, από το σταυρού, Ναι, ναι. Επειδή είναι πολύ λεπτές, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλες. Ναι. Αυτά τα ψωμιά είναι κλασικά. Δεν υπάρχει μικρή λαγάνα. Αν το κάνουμε σε καρβέλι, θα μας φουσκώσει, θα μας γίνει έτσι. Έλα, να προλάβεις να μας δείξεις λίγο αυτό πώς το φτιάχνεις και γίνεται μεγάλο αυτό το ψωμί. Το μυστικό τώρα εδώ για να φτιάξουμε. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Πιάσ' το να δεις. Είστε σίγουροι. Ναι. Ωραία. Ούτε σοκολάει στο χέρι, ούτε τίποτα. Ναι, εντάξει. Ε. Έχεις δίκιο. Να σου πω, για να, να σου κάνω χώρο τώρα να ζυμώσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη λαγάνα που έχετε φτιάξει, κύριε Ασημάκη, σε μέγεθος? Πρέπει, έχετε... Έχω φτιάξει λαγάνα 37 μέτρα. Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Ήταν για κανένα ρεκόρ Guinness, τίποτα. Όχι, όχι. Όπως κάνανε οι Σεραίοι με την μπουγάτσα, τη Σεραϊκή μπουγάτσα. Τρομερή μπουγάτσα, πόσα μέτρα ήταν αυτή. Και την έφαγα κιόλας μετά, ξέρεις. Την κόψα και την μοιράσα. Τα γάδια τα βγάζω τώρα γιατί. Ναι, ναι, όχι έτσι, να ζυμώσω. 37 μέτρα, κύριε Σημάκη, για πότε το κάνατε αυτό δηλαδή. Θες να σου δώσω λίγο λεπτάκι. Όχι, όχι, τίποτα δεν χρειάζεται. Την πουλήσατε μετά, δηλαδή κανονικά. Όχι, κάθε χρόνο φτιάχνω και μία λαγάνα μεγάλη έξω από το μαγαζί. Τι εννοείς, έξω εκεί, δηλαδή όπως είναι. Έξω από το μαγαζί φτιάχνω μία λαγάνα. Μας, πού είναι ο φούρνος? Είναι στη Δημητρακοπούλου, στο κουκάκι. Δηλαδή 105. Να ξέρουμε την καθαρά Δευτέρα να έρθουμε εκεί. Βέβαια, βέβαια. Θα έχεις κάνει 37 μέτρα λαγάνα. Όχι 37 μέτρα. Πόσο? Επειδή εχθές, επειδή την Κυριακή είναι το Αγίου Βαλεντίνου, ναι, φέτος η λαγάνα μας θα είναι σε σχήμα καρδιάς. Μέχρι τώρα πάντως δυσκολία μηδέν. Φτιάξαμε το ζυμαράκι μας, το αφήσαμε, ξεκουράστηκε. Πόσο, 10 λεπτά. Α, τόσο λίγο. 10 λεπτά. 10 λεπτάκια. Και το ανοίγουμε. Ναι. Έτσι. Τώρα είναι πολύ μεγάλη η ζύμη. Τι εννοείς είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ δεν χωράει να την απλώσω, έτσι. Βέβαια. Θα κάνεις δύο λαγάνες με αυτό. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται να κάνω εδώ πέρα. Κάνε, δεν τη χρειάζεται. Δίνουμε το σχηματάκι μας που θέλουμε. Καλό είναι από πάνω να την ευρέξουμε λίγο. Για να δω κάτι, Ασημάκη, συγχωρείς. Να δω αν απλώνεται εύκολα αυτό. Ναι, απλώνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Απλώνεται. Τέλεια. Να χώνει τη μύτη της παντού, Ασημάκη. Κοιτάξτε. Ναι. Την εγυρνάμε ανάποδα. Ναι. Στη λαμαρίνα μας. Εμείς έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Αν δεν βάλετε αντικολλητικό χαρτί, θα βάλω λαδάκι, Θα βάλεις λαδάκι. Τώρα ποιο είναι το κόλπο μας? Ποιο είναι το κόλπο, για να δω. Την αφήνουμε, ξεκουράζεται. Πάλι. Λοιπόν, ξεκουράζεται, είχαμε, ναι. Είχαμε 10 λεπτά, ξεκούρασης. 10 λεπτά ξεκουράζεται. Πριν την κάνετε το σχήμα αυτό. Την αφήνετε, ξεκουράζεται. Και αφού την αφήσετε και ξεκουράσετε, πριν την βάλουμε μέσα στο φούρνο. Πριν την βάλουμε μέσα στο φούρνο. Την πατάμε με τα δάχτυλά μας.
ούτως ώστε ό,τι αέρα έχει πάρει, όσο έχει και να φουσκώσει, όσο και να φουσκώσει, δέχοντας αυτή την πίεση, η λαγάνα τους ξεταγάδεται. Πόση ώρα την έχουμε αφήσει ενδιάμεσα? 15 λεπτά. Okay, 10 λεπτά την πρώτη πριν την κάνετε κουλούρα, αυτό το ναι, μάτι ναι. που κάναμε. Και 15, και 15 λεπτά, λεπτά πριν τη βάλετε στο φούρνο. Μόλις ο φούρνος μας είναι ναι, ήδη έτοιμος, προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Ναι, μιλάμε πάντα για φούρνο οικιακής χρήσης. Για φούρνο οικιακής χρήσης. Και 180 βαθμούς, γύρω στα 30 λεπτά, 30-35 λεπτά. Άμα δεν την πατήσουμε, κύριε Σιμάκη, γίνεται κάτι. Θα φουσκώσει. Θα φουσκώσει και θα κάνει κυψέλες πολλές μέσα. Ναι. Και δεν θα έχει, ξέρεις, δεν θα έχει την το παραδοσιακό χτύπημα που κάνουμε αυτό, από πάνω. Βεβαίως, βεβαίως. Α, πρέπει, αυτό είναι και ένα από τα κόλπα της λαγάνας, έτσι. Και μπαίνει το σουσάμι ισχωρεί μέσα στην ψύχα όταν πατάμε. Και το σουσάμι δίνει ιδιαίτερη γεύση μέσα στην ψύχα. Τι ωραία που είναι. Να σου πω, οι λαγάνες που μας έχεις φέρει. Okay, θα σου πω. Αυτό λοιπόν το βάζουμε στο φούρνο για 30 λεπτά στους 180. Ο φούρνος προθεμασμένος οπωσδήποτε. Μην ξεχάσετε το τελευταίο μυστικό που είπε ο Σιμάκης. Πριν το βάλετε στο φούρνο, μετά από 15 λεπτά ξεκούρασης, με τα δάχτυλά σας πιέζετε έτσι ώστε να γίνουν, θα λέγαμε, βαθουλώματα, στα οποία θα εισχωρήσει μέσα και το σουσαμάκι. Κάνεις και πιο μεγάλη. Κάνουμε. Αυτές τις πουλάς τόσο μεγάλες. Ναι, τόσο μεγάλες. Το μέγεθος τους είναι τόσο. Τι λες, μωρέ. Πόσο κοστίζει μια λαγάνα, κύριε Σιμάκη? 2,5 με 3 ευρώ. Πάνω κάτω εκεί. Σε σχέση με πέρυσι είναι υψηλότερες. Όχι, όχι, οι τιμές είναι ίδιες. Είναι ίδιες. Είναι ίδιες. Πολύ ωραία. Δεν είμαστε και πιο ακριβά τώρα. Είναι ακριβά γενικώς, αλλά μια φορά το χρόνο είναι, κύριε Νικολάου. Εντάξει, ναι. Μια φορά το χρόνο. Να κρατηθούμε και στις τιμές που πρέπει. Να πολεύετε καλά εσείς τώρα, βέβαια, τι αναγκέχετε. Εντάξει, εγώ πρέπει να ταΐσω το στράτευμα και χρειάζομαι μεγάλες ποσότητες. Καμιά λαγάνα. Μεγάλες ποσότητες. Ασημάκη, μίλ μερσί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Και καλό τριήμερο τώρα με γλέντια και χαρές. Να περάσετε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Και την Τρίτη θα είμαστε εδώ με ωραίες, ωραιότατες συνταγές και φυσικά όπως πάντα με τον Απολέο. Κύριε Νικολάου, άκουσα το μίλ μερσί, είστε Γαλλίδα. Μιλάτε πολύ καλά γαλλικά από ό,τι ακούω. Ακούτε. Ακούω. Θα ξεκουραστώ τώρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.